κάνεις, καλή χρονιά με το δεξί εδώ εργασίες, ανακαινήσεις, τι γίνεται? Ναι, φτιάχνουμε λίγο τα πράγματα μέσα. Πώς κυκλοφορείτε έτσι με τέτοιο κρύο? Ούτε τις νύχτες του Άγιο Δομήνικο δεν έχει τέτοιο κρύο. Η Βρυσίδα πού είναι, δεν θα έρθει να βοηθήσει εδώ σε εργασία? Είναι στο σπίτι, μαγειρεύει. Αναπολύεις έτσι που μου είπες τώρα τον Άγιο Δομήνικο? Ήταν φοβερή εμπειρία. Θα ξαναπάς? Δεν ξέρω, δεν νομίζω. Πώς έχεις δει τα συγκεκριμένα επεισόδια μέχρι τώρα, τι γεύση σου έχουν αφήσει? Όχι κάτι το ιδιαίτερο, ούτε στο θέμα της συμβίωσης, του reality που όλοι θέλουν να δημιουργηθεί, αλλά ούτε και κάτι τρομερό αγωνιστικά. Πιστεύω η εξέλιξη του παιχνιδιού να είναι διαφορετική για να τονωθεί λίγο η τηλεθέαση. Χρειάζονται τονωτικές ενέσεις, θεωρείς? Αν συνεχίσει έτσι, σίγουρα. Ο James είναι ένας παίκτης που λείπει, θεωρείς? Ναι, και ο James λείπει, και ο Τριαντάφυλλος λείπει, ο Παπάς είναι εκεί. Ο Μαρτίκας μπορεί να λείπει από τα συμβούλια με αυτούς τους τέσσερις. Αυτό θα ήταν εκρηκτικό συμβούλιο. Πώς τη βλέπεις την Ασημίνα? Όπως είναι, όπως την ξέρουμε όλοι. Όπως την ξέρουμε όλοι. Σου λείπει? Η Ασημίνα. Δεν ξέρω αν τη λείπω εγώ. Πώς σου φαίνεται που και η Ασημίνα και η Δαλάκα ξαναμπήκανε μέσα στο παιχνίδι? Κάποιοι λένε ότι κάπως τους το χρωστούσε και ο Ατζούν. Μάλλον χρωστάει η Δαλάκα ένα με το. Γιατί πλέον έχει γίνει καριέρα το Survivor και για πολλούς είναι μια καριέρα και πολλοί νέοι άνθρωποι αναζητούν μέσα από το Survivor την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, την αναγνώρισή τους, να κάνουν κάτι μετά το παιχνίδι και σαφώς ένα καλό συμβόλαιο κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Έτσι και η Δαλάκα για τέταρτη φορά είναι μια επαγγελματία παίκτρια Survivor και συνεχίζει, αλλά χρωστάει και το περσινό και χρωστάει να το παίξει τίμια απέναντι στους οπαδούς της και στους υποστηρικτές της. Αυτό που έχει ακουστεί για τη σχέση της Δαλάκας με τον Ατζούν. Πολλές φήμες κυκλοφορούν. Το θέμα είναι να είναι και ξακριβωμένες και να μην εκθέτουν χαρακτήρες. Γιατί το να εκθέσεις ένα χαρακτήρα είναι πάρα πολύ εύκολο. Το θέμα είναι να είσαι και αληθινός αυτά που λες, για να μην εκτεθείς εσύ μετά. Πιστεύεις ότι μπορεί να υπάρχει κάποια σχέση των δύο? Πού να το ξέρει κάποιος? Τι έχεις ακούσει, τι έχετε συζητήσει? Δεν μπορεί να ξέρει κάποιος κάτι. Δεν μπορεί να γνωρίζει κάποιος τα προσωπικά κάποιου άλλου. Και δεν μπορούμε και να σπηλώνουμε έτσι προσωπικότητες και χαρακτήρες. Μαρία Αντωνά, πώς τη βλέπεις? Στην αρχή αγνώριστη. Μετά την αναγνώρισα. Γιατί? Η μεγαλύτερη ανακάλυψη της ανθρωπότητας ήταν η φωτιά. Η δεύτερη μεγαλύτερη ανακάλυψη της ανθρωπότητας είναι το μακιγιάζ. Αυτό τώρα δεν μ' άρεσε καθόλου. Και εμένα. Δεν είναι ωραίο. Τώρα. Θα σου πω, ρε παιδί μου, εγώ καταλαβαίνω. Δεν δικαιολογείται με τίποτα αυτό που είπε τώρα. Απλά θέλω να πω ότι εγώ θυμάμαι την Βρυσίδα σε μια συνέντευξή της που είχε πει ότι γενικά η Μαρία Αντωνά με τον σύντροφό της λέγανε για το Μαρτίκα και τη Βρυσίδα. Δηλαδή έχει γίνει έτσι κάποια κοντρίτσα. Απλά αλλοχθείτε με αυτό, με το μακιγιάζ. Αλλά αυτό τώρα δεν είναι ωραίο το λες. Αχρίαστο. Ξέρεις, αυτός που κάνει το σχόλιο είναι που χαρακτηρίζεται και από το σχόλιο που κάνει. Τέλος πάντων, δεν μ' άρεσε καθόλου. Είναι πάρα πολύ άκομψο όλο αυτό το πράγμα το οποίο για έναν άνθρωπο που είναι σε τραγικές συνθήκες. Δεν είναι μόνο τα μακιγιάζ, είναι και συνθήκες. Σας παρακαλώ τώρα, λες έτσι για μια και για ένα κορίτσι. Λοιπόν, να πάμε τώρα σε κάτι άλλο που με προβλημάτισε και θέλω να το συζητήσουμε λίγο. Πηγαίνουν νέα παιδιά, λέει, στο Survivor, το προσπαθούν για να ανοίξει έτσι η επαγγελματική του σταδιοδρομία και να κυνηγήσουν τον ήρωά του. Και έρχομαι και ρωτώ τώρα εσάς. Όσοι έχουν βγει από το Survivor, νιώθετε ότι έχουν πετύχει κάτι τέτοιο, ότι έχουν πάει μπροστά στη καριέρα τους? Κάτσε τώρα να είμαστε και κάπως ειλικρινείς σε αυτό το πράγμα. Μιλάω τώρα εδώ με τους. Συγγνώμη λίγο να μιλήσω με τα παιδιά. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές και εμείς μεταξύ μας, κοίτα να δεις, που είναι παιδί μου, προσπαθήσουν να δεις χρόνια. Και έρχεται κάποιος από το Survivor και τσακ. Μπαίνει. Ότι κάνουν καριέρα και μπαίνουν και σε τηλεοπτικές εκπομπές. Όχι, όχι. Ότι μπαίνουν σε πράγματα και ότι έτσι. Εγώ θέλω να πω το εξής. Πώς το λέω? Θέλω να πω ότι είναι ένας χώρος, ένα παιχνίδι, στο οποίο μπορείς να δείξεις τον εαυτό σου. Okay. Αν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είσαι μέσα στον χώρο, δηλαδή δεν είσαι ούτε δημοσιογράφος, ούτε παρουσιαστής, ούτε entertainer, ούτε οτιδήποτε, είναι ένας χώρος, ένα reality που ενδείκνεται στο να δείξεις τον εαυτό σου. Ειδικά όταν είναι τόσο σκληρό με αυτές τις συνθήκες, τον δείχνεις. Βγαίνεις ευνοημένος από εκεί με θετικό πρόσημο. Αναλόγως του χαρακτήρα σου. Okay. Αν είσαι έτσι κακός χαρακτήρας, δεν θα βγεις ευνοημένος. Αν είσαι όμως ένας καλός χαρακτήρας, θα ευνοηθείς από την. Είναι πρόσκαιρο. Αν σκεφτούμε ανά τα χρόνια, ουσιαστικά οι άνθρωποι που θυμόμαστε από το συγκεκριμένο reality, αλλά και γενικά είναι πέντε όλοι και όλοι. Είναι ο Ντάνος, είναι ο Βασάλος, είναι πέντε άνθρωποι. Κατά τα άλλα, εννοείται ότι χάνονται. Εκτός από αυτούς που συνεχίζουν και πηγαίνουν στο ίδιο reality. Εγώ θεωρώ παραπάνω είναι. Ό,τι ήταν να γίνει, έχει γίνει. Δηλαδή, το ένα, το δύο, άντε, τελείωσε παιδιά από τότε και μετά.
Εγώ συμφωνώ σε αυτό δηλαδή που λέει. Έχει φθαρεί τόσο πολύ αυτό το project που δεν γίνεται πια όπως. Θα μου πεις, δεν παίρνουν χρήματα αυτοί που είναι μέσα. Θα πάρουν χρήματα από εκεί που αυτό μπορεί να μην είχαν να κάνουν κάτι έξω. Α, δεν είναι μόνο τα χρήματα. Είναι όμως και παίρνεις χρήματα, τι χάνεις για να πάρεις χρήματα. Το αποτύπωμα, αν εξαιρέσει το 1 και το 2, αυτό που λέει, συμφωνώ απόλυτα. Πλέον μετά χάθηκε η μαγεία και η γοητεία του μυστηρίου και του τι γίνεται. Διαφωνείς αυτό που λέει ο Σπύρος. Αυτό που λέει το χαρακτήρα δεν συμφωνώ, γιατί μία κακή σου στιγμή ή μία στιγμή μπορεί να έχει νεύρα που είσαι άνθρωπος. Γιατί εγώ το ζήσα αυτό το πράγμα, μπορεί να σε χαρακτηρίσει και αυτό το πράγμα να σε κάνει να πρέπει να προσπαθείς να το αλλάξεις για πάρα πολύ καιρό. Θα σου πω κάτι και θα καταλάβεις τι εννοώ. Έχουν πει για σένα που πεινούσες, που δεν πέρασες εύκολα εκεί. Έχουν πει ποτέ κανένας κακό λόγο. Που μπορεί να έχεις κακές στιγμές. Εννοείται ότι έχουν πει. Ωραία. Σου έκανε ο κακός λόγος που είπαν για σένα κακό στην καριέρα σου. Όχι. Που σημαίνει ότι κατάλαβε ο κόσμος. Καταλαβαίνει. Αλλά πολύ αν είναι καιρό. Μια κακή στιγμή, ή αν είναι ο χαρακτήρας σου. Πολύ καιρό άκουγα και όχι μόνο ψιθύρους, φωνές κανονικές. Και λέω τώρα τι να πάω να εξηγήσω σε ποιον, πώς να δικαιολογηθώ. Δεν είχα παιδί μου. Σε στιγμή νεύρου που δεν ξέρει τι συμβαίνει. Γιατί εγώ μπορεί να νευριάσω για παράδειγμα με κάποιον εκεί μέσα. Θέλω να το. Τώρα θα ξαναγίνει ένα παραγωγή, αλλά δεν με ενδιαφέρει γιατί το έχω ζήσει. Κακό στην ψυχή σου όμως αυτό είναι το θέμα. Ότι μπορεί την άλλη μέρα εμείς με άτομα που έδειχνε ότι μαλώσαμε, ότι κάτι δημιουργείται μια παρεξήγηση, να ήμασταν αγκαλιά και να τα λέγαμε και μια χαρά. Έτσι είναι και στη ζωή τα πράγματα. Αλλά όχι, εκεί πέρα μεγενθύνονται. Κοίταξε, ο χαρακτήρα σου, ακόμη και στην κακή σου στιγμή, δεν μπορεί χαρακτήρα να αλλοιωθεί τόσο πολύ. Μπορεί να έχει νεύρα, ο κόσμο είναι κριτή. Αν ξαφνικά με ακούσει εγώ, που δεν πρέπει να κάτσω να φωνάξω με τον Ετοκλή εδώ πέρα, πρέπει να πάμε στο καμαρίνι μα να κάνουμε το οτιδήποτε τέλο πάντων να συζητήσουμε. Αν περάσει ένα έτσι απ' έξω, θα κάτσει να πει η Χατζίδου φώναζε, έκανε πω αυτή πρέπει να είναι στρίγκλα. Όχι, γιατί. Αν είσαι ένα άνθρωπο σκεπτόμενο, δεν θα κρίνει έναν άνθρωπο μία στιγμή. Τον κρίνει σαν ολότητα. Είναι διαφορετικό, γιατί μιλάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο είναι μονταρισμένο, μοντάρεται ένα υλικό, φτιάχνεται. Είναι τελείως διαφορετικό. Επιλέγονται στιγμές. Είναι ο χαρακτήρας που θέλει κάποιος να δώσει, τον δίνει. Αν βάλεις χιουμοριστικές στιγμές, βλέπεις έναν άνθρωπο με χιούμορ. Αν βάλεις στιγμές νεύρων, βλέπεις έναν άνθρωπο νευρικό. Το θέμα είναι να έχεις κριτική σκέψη και αντιληπτική ικανότητα. Αν το έχεις αυτό. Δεν την έχει όλος ο κόσμος. Τι να λέω. Πάντως καταλάβαμε ο Σπύρος Μαρτίκας. Αρκετός κόσμος μας. Αυτός που κόσμος μας ενδιαφέρει θα πρέπει να είναι αυτός τελικά. Ο Σπύρος Λιτσέ. Ο Μαρτίκας, παιδιά, οι δουλειές έχουν ανοίξει. Κάνει ανακαίνιση και στο φαρμακείο. Τι πλησία να κάνει. Να μην τους ματιάσουμε. Πάντα τέτοια παιδιά. Μπράβο σας.